Γεια σας! Γεια σας, γεια σας! Είμαστε εδώ γιατί το αγόρι μου θα διαλέξει την DBR μου. Ξέρεις τι είναι η DBR? Όχι. Το DBR είναι to be read. Αυτά που θα διαβάσω, είτε αυτό τον επόμενο μήνα. Εμείς θέλουμε για αυτό το μήνα το Μάρτιο. Τέλεια! Λοιπόν, που σημαίνει ότι θα κοιτάξεις τη βιβλιοθήκη μου, όποιος σου κάνει κλικ, θα μου το δώσει να το διαβάσω. Πόσα βιβλία λες να μου δώσεις? 5 είναι καλά. 5 είναι καλά. Όχι, δεν είναι καλά. Καλέ. Για λίγο λεπτό για θέλω. Ναι, αλλά και από πίσω. Και από πίσω. Ναι. Άμα όμως το έχω διαβάσει, θα το κάνω ρε ή θα πρέπει να το διαβάσω από την αρχή? Δεν ξέρω, ρε φίλε, εσύ να αποφασίσεις αυτό το πράγμα. Καλά, λοιπόν. Εγώ θέλω να σου πω ότι έχω μερικά βιβλία στην DBR μου και ίσως θα ήταν, άμα σου άρεσε κάποια από αυτά, να διαλέξεις κάποια από αυτά. Περίμενε, εγώ δεν αναγκαλύψω τη δικιά σου λίστα. Ναι, αλλά να συντάξω κι εγώ μια λίστα. Όχι, δεν θέλω τη δικιά σου λίστα, θέλω τη δικιά μου. Εγώ έχω αυτά στη λίστα μου. Έχω το Ιχτόσπιτο του Τζον Νέσμπο. Πώς φαίνεται αυτά? Όχι. Ωραία. Έχω το Μαύρο Γκλίτερ που έχω ακούσει στα καλύτερα. Αυτό? Όχι. Έχω το Όλα χωρίς εσένα είναι δεν θυμάμαι τη Δανάη, από Ελληνίδα συγγραφέα. Όχι. Το άρωμα του πάθους. Ναι, από χρώμα. Όχι. Λοιπόν, τώρα εδώ θέλω να προσέξεις πάρα πολύ γιατί είναι διόπτρα. Λοιπόν, μετανιώνοντας για σένα. Ναι, και εγώ θα μετανιώσω. Για αυτό το βίντεο. Πάμε. Να απαντάς. Ναι, για το καλό μου. Lady Sherlock. Αυτό είναι ωραίο βιβλίο. Το ψήσαμε, παιδιά. Έχει βγει και στο Instagram στην ψηφοφορία που σας έβαλα για το πιο βιβλίο. Οπότε αυτό το βάλουμε τη διάρκεια. Περίμενε, σου είπα εγώ το βάλεις να το διαβάσεις. Είδες ότι είναι ωραίο. Το εξώφυλλο. Να το βάλω. Φέρ' το. Α, θα το σκεφτούμε μετά. Όχι, εγώ αποφασίζω. Δικιά μου λίστα είναι, θα τη διαβάσεις εσύ. Φέρ' το εδώ. Εγώ θα διαλέξω. Πάμε. Και τέλος και έζησαν 5. Ναι, ωραία. 4 τώρα. Κανένα. Κανένα. Το λέει Σέρλο. Όχι, δεν με νοιάζει. Το κοινό το ζήτησε. Τον Απρίλιο. Το ζήτησε! Εγώ είμαι κοινό. Εγώ αποφασίζω τη λίστα σου. Θα διαλέξεις τώρα και από αυτή και την πίσω πλευρά στη βιβλιοθήκη ποιο θέλουμε. Ναι, πρέπει να σηκωθώ. Άμα μπορείς να δεις από εδώ και αυτά τα ράφια που δεν φαίνονται. Μου αρέσει αυτό. Γιατί έχει πράσινες σελίδες. Θα τα δείξουμε μετά. Αυτά θυμάσαι που είχαμε κάνει το challenge στο TikTok. Ναι, εγώ τα είχα διαλέξει. Αυτό το είχα δώσει πολύ δύο στο public. Ναι, σου έδωσε το δεύτερο. Τα πήραμε και τα είχαμε. Εσύ αυτό. Τα έχω διαβάσει. Δεν με νοιάζει. Τα έχω διαβάσει, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα έχω διαβάσει, διάλεξα άλλο. Εγώ δεν πρέπει να διαλέξω. Ναι, κάποιο είπαμε αυτά που έχω διαβάσει να μην τα διαβάσουμε. Έτσι να αποφασίσαμε. Όχι, θα τα αποφασίζουμε μετά. Τα δικά σου μπορεί να τα διαβάσει. Ε. Μπορώ, μπορώ, ναι. Αυτό εδώ με τα αστέρια. Δεν το ήθελα αυτό. Έχει και πίσω πλευρά. Να κάνει τη δουλειά σου. Θέλω αυτό εδώ. Α, τέλειο. Θέλω και αυτό. Φτάνει, μωρό, λέω δεν τα έχει πάρει. Αυτό, παιδιά, είναι και ένα ωραίο τεστ να δούμε τι τραβάει το μάτι, έτσι, από έναν μη αναγνώστη. Ωραίο τεστ, ωραίο τεστ. Mexican Gothic. I like, fair. Γιατί? Γιατί έτσι. Μου ξέρει, αλλά ξέρω τα αγγλικά. Για τα παιδιά που δεν διαβάζουν αγγλικό, τι θα κάνουμε. Αυτά τα άφησα εκεί για κάποιο λόγο. Γιατί? Δεν διαβάζονται, αυτά θα τα δώσουμε. Αααα, παιδιά, έχει κάνει ωραίες επιλογές! Λοιπόν, ακούστε τώρα τι challenge θα του κάνω. Θα του δείχνω το εξώφυλλο και θα προσπαθήσει να μαντέψει περί τίνος πρόκειται και τι είδος είναι. Το που διάλεξε είναι αυτό, που είναι η τελική προσφορά. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό? Ρομαντικό, φαντασία, αστυνομικό, thriller, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό? Πιστεύω ότι είναι thriller. Τελική προσφορά? Ναι. Τελική προσφορά πιστεύω ότι είναι thriller. Λοιπόν, το πυρπόλησέ με, το οποίο το έχω διαβάσει, αλλά μπορώ να διαβάσω το άσπρο που δεν το έχω διαβάσει ακόμη, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό? Αυτό είναι αισθηματικό σίγουρα. Αισθηματικό. Ωραία, πιστεύω ότι είναι αισθηματικό. Πέχα. Το μπάνι. Παιδιά, διάλεξα το μπάνι! Φανταστικό! Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό? Λοιπόν, αυτό το διάλεξα γιατί σκέφτηκα το εποχή λαγό που έχει πάρει στα Looney Tunes. Τι είναι αυτό? Αυτό μου ήρθε να το είδα. Τι είναι αυτό το εποχή λαγό που έχει πάρει? Τον Daffy Duck κάνανε. Επειδή αυτό κυνηγούσε να του σκοτώσει και έλεγε εποχή λαγού και έδινε το λαγό, ξέρω εγώ. Έχει σελίδα εποχή πάρει και τα λοιπά και κάνει έτσι όλη την ώρα. Αυτό μου θέλει. Οκ. Και τι πιστεύεις ότι είναι αυτό, είπαμε?
Ρε φίλε, θα είναι λίγο παιχνιδιάρικο, θα είναι λίγο ερωτικό αυτό. Για να λέγεται Bunny. Ερωτικό. Ναι. Άρα, οκ. Zara. Αυτό είναι ξένη έκδοση. Σας το είχα δείξει νομίζω σε ένα unboxing. Είναι από το Illumi Create. Πολύ ωραία έκδοση διάλεξες. Γιατί το διάλεξες αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο? Για τις σελίδες. Για τις σελίδες. Και επειδή έχει πράσινο που σου αρέσει. Αυτό τι πιστεύεις ότι είναι? Φαντασίας. Μετά διάλεξε παιδιά το σύναξη μαγισσών από εκδόσεις Οξύ. Τέλειο έτσι. Γιατί το διάλεξες αυτό? Δεν ξέρω. Με τράβηξε λίγο η εικόνα του. Δηλαδή είναι λίγο ιδιαίτερο. Οκ, το ξέρεις ότι μέσα έχει υπέροχη εικονογράφηση, κοίτα. Εμένα μου άρεσε γιατί δεν είναι ένα κλασικό βιβλίο. Δηλαδή... Κοιτάξτε πόσο τέλειο είναι μέσα. Δεν ξέρω πόσο τέλειο είναι μέσα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, κλασικό βιβλίο κτλ. Mm-hmm. Είναι πιο ιδιαίτερο. Θα τον μπέρδευε ίσω για παιδικό βιβλίο. Ναι, θα λέω ότι το πέρναγα. Γιατί όμω λέει σύνταξη μέγιστον και έχει πάνω μια νεκροκεφαλή. Ναι, αλλά μέσα έχει πολλέ εικόνε, κατάλαβε. Ναι, αλλά κοίτα τι εικόνε έχει, α πούμε. Πήγαινε πιο πέρα. Λίλιθ λέει εδώ. Αυτό παιδιά πολύ ωραία, πολύ ωραία επιλογή μου έκανε. Ναι, αυτό είναι πολύ εδώ σε βιβλίο, αλήθεια είναι. Ω, η Μοναλίζα! Η Μοναλίζα. Κοίτα μου στα μάτια τη πώς τα έχει κάνει. Δείξε. Πολύ ωραία φαίνεται αυτό, ε. Ναι, είναι ιδιαίτερο. Δείτε εδώ πώς είναι. Εδώ. Εδώ είναι πολύ ωραία. Παιδιά είναι όλο έτσι, είναι απίστευτο έτσι. Κάτσε να δείξουμε και τη φίλη μας ακούτηκε. Να είμαστε. Πολύ ωραίο, παιδιά. Παπα. Πάρα πολύ ωραίο έτσι. Ωραίο αυτό. Μπράβο. Αυτό τι πιστεύεις ότι είναι? Αυτό μυρίζει και ωραία. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό? Έτσι όπως το ξεφύλισες κι άλλο. Ρε φίλε, έχει μάγισσες, δεν είναι φαντασίας. Οκ. Okay. Μετά διάλεξε αυτό. Παιδιά, έλεος. Αυτό και όταν μου ήρθε, δεν το ήθελα με τίποτα. Δηλαδή, ξενέρωσα τόσο πολύ τη ζωή μου. Όχι τίποτα. Δεν μου αρέσει το εξώφυλλο, δεν μου αρέσει η ιδέα, δεν μου αρέσει τίποτα σε αυτό το βιβλίο. Το εξώφυλλο είναι ωραίο. Είναι για το video game. Καθόλου. Εντάξει, ξέρουμε τι είναι αυτό. Τι. Δεν ξέρω τι είναι. Τι είδε, πιστεύει ότι είναι? Εντάξει, επιστημονική φαντασία, ξέρω δράσει. Μετά μου διάλεξε το Jade Fire Gold που ήθελα πάρα πολύ και να το διαβάσω. Γιατί το διάλεξε αυτό? Γιατί έχει πράσινα σελίδε. Το έχει μάχη μέσα, έχει τέτοια. Τι. Φαντασία. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πέτυχε. Προσφορά προφανώς και δεν είναι thriller. Τι είναι? Τι είναι? Ερωτικό. Έχει και σμάκ μέσα. Ρομαντικό. Όπω και θα ήταν και καλά τελική προσφορά, ότι καλά του λεξιτή ζωή. Όχι. Το συγκεκριμένο βιβλίο, παιδιά, είναι το τρίτο βιβλίο της σειράς Dreamland Billionaires. Ακολουθούμε τον τρίτο αδερφό και ουσιαστικά σε αυτά τα βιβλία τι γίνεται. Σου λέει ο παππούς ότι για να πάρουν την κληρονομιά πρέπει να παντρευτούν. Οπότε ο καθένας πρέπει να βρει μια γυναίκα. Και τώρα δεν είναι ο τρίτος αδερφός, είναι ο Callahan. Λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτό το βιβλίο λένε ότι η μαγεία είναι απαγορευμένη. Και γενικά η πρωταγωνίστρια μας που λέγεται Ζάρα έχει με πάρα πολλά να ασχοληθεί. Έχει μια μητριά, έχει μια μικρή αδερφή και όλα αυτά. Μέχρι που γνωρίζει ένα νεαρό, ο οποίος αυτός ο νεαρός τη γνωρίζει σε μια ομάδα ατόμων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια επανάσταση για να μην είναι η μαγεία απαγορευμένη. Αυτό το πέτυχα, ότι έχοντας εσύ. Αυτό το πέτυχες, ναι. Υπερπόλησε με που διάλεξε, είναι στη σειρά Saturmy. Έχει κάνει πάταγο γενικά στο χώρο του βιβλίου το Saturmy. Είναι ένα δυστοπικό βιβλίο, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει στην πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει δυστοπικό. Δεν είναι φαντασία, τι το είπες. Ρομαντικό εσύ το είπες. Το είπε ρομαντικό, όντως παιδιά το πέτυχε γιατί έχει full romance μέσα. Είναι τέρμα romance σε δυστοπικό περιεχόμενο. Δεν θα μου πει ότι είναι ρομαντικό, αλλά. Ρομαντικό είπε. Εντάξει, τότε. Δεν θα διαβάσουμε αυτό, θα διαβάσουμε το άσπρο που είναι το επόμενο γιατί αυτό το έχουμε διαβάσει. Αυτό που διάλεξα να διαβάσει. Αυτό το Jade Fire Gold είναι όντως φαντασίας. Έχει ξυπνήσει μέσα του μια σκοτεινή μαγεία την οποία δεν μπορεί να ελέγξει. Μια δύναμη που μπορεί είτε να τον σκοτώσει είτε να τον σώσει. Ο κόσμος λέει πιστεύει ότι είναι νεκρός. Και θέλει να το κρατήσει έτσι. Her destiny, his revenge. Λέει το πεπρωμένο της είναι η δική του εκδίκηση. Άρα μυρίζομαι και ένα enemies to lovers εδώ πέρα. Άρα είναι fantasy romance. Σαν το βιβλίο μου. Εντάξει, φαντασία είπα ότι είναι. Μια έπεσε. 6066. Σε μια αυτοκρατορία σε ένα νέο γαλαξία. Καλά είπες! Ότι είναι sci-fi. Μπράβο! Αλλά είναι και το 1812. Α, έχει time traveling, παιδιά, αυτό. Λέει, είναι ένα ερωτικό γράμμα στους black readers του sci-fi, της επιστημονικής φαντασίας. Okay, αυτό θα είναι πιο ενδιαφέρον από ό,τι περίμενα. Έχει time traveling, που λατρεύω time traveling. Μπράβο! Μετά φτάσαμε στο bunny, παιδιά, που θέλω τόσο καιρό να το διαβάσω. Γιατί είπες ότι είναι αυτό ρομαντικό. Ούτε καν. Dark Candy με το συγκεκριμένο βιβλίο. Τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν τα βιβλία μου, τα Dark Academy. Δηλαδή διαδραματίζεται σε ένα πανεπιστήμιο ή σε μια ακαδημία κτλ. Δεν έχεις τσεκάρει το βίντεο μου!
να τσεκάρετε όλο το βίντεό μου. Εδώ λέει, ακολουθούμε τη Σαμάνθα, η οποία πηγαίνει στο Warren University. Ασχολείται με το fiction writing, αλλά υπάρχει μια ομάδα πλούσιων κοριτσιών, οι οποίες αυτοαποκαλούνται bunny και τη συμπαθεί ιδιαίτερα. Αλλά όταν αυτές οι bunnies εγκαλούν τη Σαμάνθα, λοιπόν τον εαυτό της down their rabbit hole. Ξέρεις τι είναι αυτό? Είναι σαν από το Alice in Wonderland, από εκεί το πήρε μάλλον. Ωραίο λογοπαίγνιο. Είναι horror το βιβλίο. Είναι τρόμο. Τι είδη έχει λάβω απ' έξω? Bunny is a spike biting trip of a novel from... Είναι λαγός ή κουνέλι αυτό? Είναι horror, θα το πιστεύεις. Οκ. Θα το πίστευες ότι είναι horror. Δεν φαίνεται από το εξώφυλλο και από το χρώμα μου κάτι. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Να μην κρίνει με ένα βιβλίο από το εξώφυλλο. Για το τελευταίο βιβλίο, αυτό είναι, λέει πώς φτιάχνεται αυτό που λέμε μαγεία. Σελίδα-σελίδα να ανακαλύψετε τις συνταγές, τα φετίχ και τα τεχνάσματα 13 γυναικών με ξεχωριστό πεπρωμένο που δαιμονοποιήθηκαν όλες τους επειδή επέλεξαν να κινηθούν έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια. Φεμινιστικό ακούγεται, μου αρέσει πάρα πολύ. Συνδυάζει την ιστορία και τη φαντασία, ένας φόρος τιμής για εκείνες τις γυναίκες που καταδιώχθηκαν επειδή πολύ απλά η εποχή τους δεν ήταν ακόμη έτοιμη για τη διαφορετικότητά τους. Εξαιρετική επιλογή, παιδιά, έτσι. Νομίζω θα ξεκινήσω με αυτό. Θες να το διαβάζουμε μαζί? Μπορώ να το διαβάζω. Δυνατά, και να ακούς και εσύ. Όχι τώρα εδώ. Εντάξει, θα δούμε, θα το δούμε. Θα ζητήσουμε. Εγώ τι είχα πει ήταν? Φαντασίες είπες, φαντασίες. Εδώ πάρθα. Εντάξει. Κάνω ότι ζω φαντασίες. Σε βιογραφία. Αυτά είναι τα TBR για αυτό το μήνα. Πώς πιστεύετε ότι θα πάει, δεν ξέρω. Σας φάνηκε κανένα ενδιαφέρον αυτά τα βιβλία? Και αν ναι, πιστεύετε ότι διάλεξε καλά το TBR μου για αυτό το μήνα? Εσύ πιστεύεις ότι διάλεξε ωραίο TBR για μένα αυτό το μήνα, έτσι πως με ξέρεις? Ναι. Έναν όρο έχεις μόνο. Να μην σε ακούω να διαβάζεις. Δεν γίνεται να με ακούσεις να διαβάζω. Καλό αυτό. Άμα θέλετε να κάνουμε άλλο βίντεο μαζί, πείτε μας προτάσεις στα σχόλια. Θα ξαναέρθεις στο κανάλι μας. Με άλλο την αμοιβή. Δεν υπάρχει αμοιβή. Υπάρχει. Πριν στα πιάτα. Όχι. Αυτά ήταν λοιπόν, παιδιά, από εμάς σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Κάντε και ένα subscribe για να γίνουμε πολύ. Πάρα πολύ. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Γεια σας. Πες μου, δεν έχεις πατήσει play. Δεν μου το πεις αυτό. Έχεις πατήσει play με ένα ξένα μου. Αυτές οι σελίδες δεν σου άρεσαν καλύτερα, δηλαδή? Όχι, δεν μου άρεσουν. Εδώ το σπαλίνες, μην παιδεύεις τόσο.